Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε εν Κυρίω. Σήμερα θα συνεχίσουμε τη σειρά των εκπομπών πάνω στις εσχατολογικές προφητείες της Γραφής. Οι προφητείες γενικότερα και ειδικότερα οι εσχατολογικές προφητείες της Γραφής παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις ημέρες μας, διότι έχουμε το αίσθημα και το θλιβερό προνόμιο να είμαστε οι άνθρωποι των εσχάτων καιρών. Ζούμε σε μια εποχή η οποία πυρετωδώς προετοιμάζει το έδαφος για τον Αντίχριστο, και ήδη όχι πολύ όπως γράφει ο Απόστολος Ιωάννης, αλλά πάμπολοι Αντίχριστοι έχουν εμφανιστεί στον κόσμο, οι οποίοι με όλα τα μέσα της δημοσιότητος, με όλους τους τρόπους, ενεργούν ανηλαιοί πλήσιοι εγκεφάλου των λαών για να τους αποκτηνώσουν και να διαλύσουν ολόκληρη την ανθρωπότητα. Εξετάζομαι το 24ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου, το οποίο είναι εσχατολογικό. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τους στίχους που αναφέρονται στην καταστροφή της Ιερουσαλήμ, στην προφητεία του Χριστού για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, γενικότερα για τη συμφορά του Ιουδαϊκού έθνους, συμφορά την οποία υπέστη αυτό το έθνος το 70 μετά Χριστόν, όταν οι Ρωμαϊκές λεγιώνες υπό τον Τίτων στρατηγών και μετέπειτα αυτοκράτορα της Ρώμης κατέστρεψαν την Αγία Πόλη και το ναό και ενήργησαν γενοκτονία στο Ισραήλ. Ματθαίου, κεφάλαιο ΚΔ, στίχη 15 και εξής. Διαβάζω. Όταν ουν είδητε το βδέλυγμα της ερημώσεως, το ρηθέν Δανιήλ του προφήτου, εστός εν τόπου Αγίου, ο αναγινώσκον νοήτο, τότε οι εν τη Ιουδαία φευγέντουσαν επί τα όρη, ο επί του δώματος μη καταβενέτο άρετα εκ της οικίας αυτού, και ο εν το αγρό μη επιστρεψά το πίσω άρετα η μάτι αυτού. Ο έδετες εν γαστρή εχούσες και τεστιλαζούσες εν εκείνες τις ημέρες. Προσεύχεστε δε ή να μη γέννητε η φυγή ημών χειμώνος μη δε Σαββάτο. Έστε γαρ τότε θλίψεις μεγάλη ή ου γέγονεν απ' αρχής κόσμου έως του νυν ουδού μη γέννητε. Και ή μη εκολοβώθησαν ημέρα εκείνε ου κανεσώθη πάσα σάρξ. Δια δε τους εκλεκτούς κολοβωθήσονται ημέρα εκείνε. Τότε εάν τη σημείν είπει ιδού όδε ο Χριστός ή όδε, μη πιστεύσετε. Εγερθίσονται γάρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και δώσουν στη σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε πλαγίσε ή δυνατόν και τους εκλεκτούς, ιδού προήρικα ημίν. Εάν ουν ύποσιν ημίν, ιδού εν τη ερήμο εστί, μη εξέλθετε. Ιδού εν τη ταμείς, μη πιστεύσετε. Ως περγάρι αστραπή εξέρχεται απαρατολών και φέρεται έως δυσμών, ούτως έστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Όπου γάρ εάν ή το πτώμα, εκεί συναχθίσονται οι αετοί. Κύριε Ζώγα, να διαβάζετε παρακαλώ και την μετάφραση. Μάλιστα, κύριε Σωτρόπουλε. Εγώ διάβασα το ιερό κείμενο. Σαν χριστιανοί, σαν πιστοί άνθρωποι, πρέπει να διαβάζουμε το ιερό κείμενο, το οποίο έχει χάρη, είναι θεόπνευστο, αποκλείεται να υπάρχει λάθος το ιερό κείμενο, ενώ οι μεταφράσεις δεν είναι θεόπνευστες, έχουν ατέλειες, γι' αυτό υπάρχουν και διαφόρων ειδών, πολλών ειδών μεταφράσεις. Προσπαθεί κάθε μεταφραστής να εξηγήσει καλύτερα από τον προηγούμενο. Οπωσδήποτε δε, καμία μετάφραση δεν είναι τελεία, δεν είναι θεόπνευστος, δεν έχει τη χάρη που έχει το ιερό κείμενο. Διαβάστε παρακαλώ. Ναι, κύριε Σωτρόπουλε, θα διαβάσω, αλλά προτού να διαβάσω, σας γνωρίζω ότι σήμερα, αγαπητοί τηλεθεατές, δεν θα δεχτούμε τηλεφωνήματα. Επαναλαμβάνω ότι δεν θα δεχτούμε τηλεφωνήματα μετά τη λήξη της εκπομπής.
Διαβάζω από το στίχο 15 που διάβασε και ο κύριος Σωτηρόπουλος. Ματθαίο ΚΔ κεφάλαιο στίχο 15. Καλόν είναι κύριε Ζόγκο, και το είπαμε και άλλοτε αγαπητοί τηλεθεατές, καλόν είναι όταν γίνεται αυτή η εκπομπή, όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή, να κρατείτε τη γραφή στα χέρια σας. Αυτοί οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά κρατούν τη γραφή, έχουν τη γραφή υπομάλιστα λέγαμε, αυτοί βέβαια για να τη διαστρεβλώνουν, εμείς όμως για να τη διαβάζουμε με ευλάβεια, με προσοχή και με προσευχή και να την ερμηνεύουμε όσο το δυνατόν επιτυχέστερα. Όχι μόνο οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά, κύριε Σωτηρόπουλε, γενικότερα οι αιρετικοί έχουν την Αγία Γραφή, έστω και αν την παρερμηνεύουν σε πολλά σημεία ή και τη διαστρέφουν ορισμένοι εξ αυτών. Συγγνώμη, διαβάζω. Βλέπω παιδάκια των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά 6 ετών να μαθαίνουν να διαβάζουν τη γραφή. Καλύτερα βέβαια να μην μάθαιναν, γιατί τη διαστρεβλώνουν και οδηγούνται σε απώλεια. Αλλά λέμε τι κάνουν. Από 6 χρονών οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά διδάσκουν τα παιδιά τους ανάγνωση γραφής. Διαβάζω μετάφραση του Βάμπα, κύριε Σωτηρόπουλε. Όταν λοιπόν είδετε το βδέλυγμα της ερημώσεως, το λαληθένδια του προφήτου Δανιήλ, ιστάμενον εν το τόπο το Αγίο, ο αναγινώσκον ας εννοεί, τότε η εν τη Ιουδαία ας φεύγωσιν επί τα όρη. Ως της ευρεθεί επί του δώματος, ας μη καταδίδει αναλάβει τι εκ της οικίας αυτού. Και ως της ευρεθεί εν το αγρό, ας μη επιστρέψει ο πίσω, διαναλάβει τα ημάτια αυτού. Ουέ δε εις τας εγκυμονούσας και τας τυλαζούσας εν εκείνες τες ημέρες. Προσεύχεστε δε δια να μη γίνει η φυγή ημών εν χειμώνη, μη δε εν Σαββάτο. Διότι τότε θέλει είστε θλίψες μεγάλη, οποία δεν έγινε απ' αρχής κόσμου έως του νυν ουδέ θέλει γίνει. Κι αν δεν συνετέμνον το ημέρα εκείνη, δεν ήθελε σωθεί ουδέ μία σάρξ. Δια τους εκλεκτούς όμως θέλουσε συντμηθεί ημέρα εκείνη. Τότε, εάν της είπε προς ημάς, ιδού, εδώ είναι ο Χριστός, ή εδώ, μη πιστεύσετε. Διότι θέλουσιν εγερθεί ψευδόχριστη και ψευδοπροφήτε, και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσουσιν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Ιδού προείπα προς ημάς, εάν λοιπόν ύποση προς ημάς, ιδού εν τη ερήμο είναι, μη εξέλθετε. Ιδού εν της ταμείς, μη πιστεύσετε. Διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι όπου είναι το πτώμα, εκεί θέλουσε συναχθεί η αητή. Η περικοπή περιέχει δυσκολίες, κύριε Ζόγα, έτσι δεν είναι? Σε ορισμένα σημεία, ναι. Ναι, και πρέπει να εξηγήσουμε τις δυσκολίες, διότι μας παρακολουθούν όχι μόνο άνθρωποι οι οποίοι έχουν οικειότητα προς τη γραφή, προς την εκκλησία, άνθρωποι μπασμένοι στα πνευματικά, ας εκφραστούμε έτσι σε πολύ λαϊκή γλώσσα, αλλά παρακολουθούν και απλοϊκοί άνθρωποι, και οφείλουμε τα δύσκολα να τα κάνουμε εύκολα, να τα απλοποιήσουμε όσο ενώ δυνατόν. Μερικοί θεολόγοι, κήρυκες, ιεροκήρυκες, ιερείς, αρχιερείς, πατριάρχες, δυστυχώς μερικοί έχουν την τάση και τα εύκολα να τα κάνουν δύσκολα, για να δημιουργούν εντυπώσεις ότι είναι βαθιά και υψηλά και βαθιστόχαστα και φιλοσοφικά πνεύματα. Αυτό είναι καινοδοξία και αμαρτία. Ο σκοπός της εκπομπής είναι να διαφωτίζεται και να οικοδομείται ο λαός του Θεού, η Εκκλησία. Ναι, κύριε Σωτηρόπουλε, η πρώτη δυσκολία που προκύπτει είναι στον πρώτο στίχο που διαβάσαμε, στο στίχο 15. Λέγει ο Κύριός μας, όταν λοιπόν είδε το βδέλυγμα της ερημώσεως, το λαληθένδια του προφήτου Δανίλ. Ο προφήτης Δανίλ, ποιο είναι, τι σημαίνει το βιβλίο του, τα γράμμα καταρχάς. Στο βιβλίο του αναφέρει επανειλημμένως τη φράση βδέλυγμα
Ερημόσεως. Την αναφέρει σε τρία εδάφη, κύριε Σιτρόπουλε. Μάλιστα. Δανείλ Ιώτα Α31, Ιώτα Β11 και Δανείλ Θ27, όπου ο κύριος από εδώ λαμβάνει αυτήν την... Από την τρίτη περίπτωση. Που το Θ27. Ναι. Την οποία δηλαδή και επικυρώνει με το ψευδέ στόμα του ότι είναι γνησία η προφητεία του Δανείλ και την προβάλλει για να προειδοποιήσει τους Ιουδαίους. Θα ήθελα η επευκαιρία να κάνω μία παρατήρηση, κύριε Ζόγκο, μου δίνετε την αφορμή με αυτό που είπατε ότι χρησιμοποιώντας ο Κύριος προφητεία του Δανιήλ περί βδελήγματος ερημόσεως και επικυρώνοντας τον προφήτη, ασφαλώς γενικότερα επικυρώνει, όπως φαίνεται άλλωστε από άλλα χωρία της Γραφής, της Καινής Διαθήκης, επικυρώνει ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη. Το λέω αυτό διότι υπάρχουν ελληνολάτρες σήμερα, όχι χριστολάτρες, άνθρωποι που δεν λατρεύουν το Χριστό αλλά λατρεύουν το έθνος, και εμείς είμαστε πατριώτες και αγαπάμε το έθνος μας, αλλά δεν το θεωρούμε απόλυτο ιδανικό, το θεωρούμε σχετικό ιδανικό. Απόλυτο ιδανικό είναι η θρησκεία. Το ύψιστο είναι ο Κύριος, ο Θεός μας. Ούτε θα εισέλθουμε στη Βασιλεία του Κυρίου επειδή είμεθα Έλληνες. Όχι, αλλά αν είμεθα καλοί χριστιανοί, τότε θα εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού. Ένας από αυτούς τους ελληνολάτρες, ποιος μιλάει από άλλο κανάλι και κατέχει γνώσεις ιστορικές θαυμαστές, να ομολογούμε τα προσόντα του, και νοσταλγεί να επανέλθει η θρησκεία της αρχαίας Ελλάδος, να επανέλθει η θεότης που λέγεται Ζεύς Δίας. Μάλιστα. Και έχει γράψει βιβλίο σχετικά και εξυπνεί πολύ το ελληνικό έθνος. Συγχρόνως παρουσιάζεται και ως Ορθόδοξος. Αντιφατικός είναι, αντιφατικό αυτό είναι. Και λέγει ότι δεν παραδέχεται την Παλαιά Διαθήκη, παραδέχεται όμως την Καινή Διαθήκη. Αλλά όποιος είναι αληθινά Ορθόδοξος παραδέχεται και την Καινή Διαθήκη και την Παλαιά, η δε Καινή επιβεβαιώνει την Παλαιά. Μα υπάρχουν εκατοντάδες εδάφια. Και ερμηνεύει την Παλαιά. Εκατοντάδες εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία παρατίθενται στην Καινή Διαθήκη, κύριε Σωτήρη. Ο δε Χριστός, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, είπε, αναφερόμενος σε κάποιο χωρίο ψαλμικό, ούδη να τελειθήνε η γραφή. Δεν μπορεί να ακυρωθεί η γραφή. Και εννοούσε ο Χριστός τότε την Παλαιά Διαθήκη. Παλαιά. Δεν είχε γραφή ακόμη η Καινή Διαθήκη, που λέει ότι παραδέχεται αυτός ο ελληνολάτρης ενώ απορρίπτει την Παλαιά. Ο δε Παύλος όταν γράφει πάσα γραφή θεόπνευστος, αναφέρεται στα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης. Όλα τα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης είναι θεόπνευστα. Η επιχειρηματολογία είναι, κύριε Σωτηρόπουλε, γενικά όλων των Ελληνοατρών, ότι δήθεν η Παλαιά Διαθήκη λέει, απλά και μόνο περιέχει την ιστορία του Ισραήλ και γι' αυτό δεν είναι απαραίτητο κανείς να την δέχεται και να την διαβάζει. Η Παλαιά Διαθήκη γράφει βέβαια την ιστορία του Ισραήλ και κρίνει τον Ισραήλ κυρίως από θρησκευτικής πλευράς, γιατί η γραφή είναι κυρίως θρησκευτικό βιβλίο, αλλά δεν αναφέρεται μόνο στην ιστορία, δεν περιέχει μόνο ιστορικά βιβλία, περιέχει σοφιολογικά, περιέχει προφητικά βιβλία, περιέχει ψαλμικά, ποιητικά βιβλία. Τη δημιουργία του σύμπαντος. Λοιπόν, αναφέρεται αρχικώς στη δημιουργία του σύμπαντος. Η Αγία Γραφή έχει παγκόσμια σημασία, πανανθρώπινη σημασία, και να πω και κάτι άλλο, και αιωνία σημασία. Το ρήμα του Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Με αυτούς τους ελληνολάτρες θα κάνουμε κάποτε εδώ διάλογο, το ζητούν και χριστιανοί, διότι έχουν γίνει πολύ προκλητικοί. Λοιπόν, είναι αυθαδέστατοι. Μου λέει ένας μια μέρα μετά την εκπομπή, τι μας μιλάς, λέει, για τον Χριστό, Χριστός ήταν Εβραίος. Εμείς έχουμε δικό μας Θεό ως Έλληνες. Λέω, ποιο Θεό έχετε?
το Δία. Λέω, θα σε σώσει ο Δίας και ο Απόλλων και η Αφροδίτη άμα πεθάνεις. Λοιπόν, το βέλιγμα της ερημώσεως, είπε ο προφήτης Δανιήλ. Τι θα πει βδέλιγμα? Η λέξη βδέλιγμα έχει δύο σημασίες. Σημαίνει πράγμα μισητό και πράγμα συχαμερό. Λέει παράδειγμα του Σκάριν, για να αναφέρω με ένα παράδειγμα, η γραφή. Πάση ψιλοκάρδιος βδέλιγμα ενώπιον Κυρίου. Ο υπερήφανος, ο εγωιστής άνθρωπος είναι ένα μισητό και συχαμερό φαινόμενο μπροστά στα μάτια του Κυρίου. Με άλλα λόγια, ο Κύριος τους υπερηφάνους, τους εγωιστάς, τους καταφρονητάς του, τους αλαζόνες, τους εχθρεύεται και τους συχαίνεται. Να αναφέρουμε και ένα άλλο χωρίο της γραφής. Να αναφέρουμε και στον τρόπο. Θα στενοχωρήσουμε όμως πολλές τηλεθεάτριες. Και απ' εδώ, κύριε Ζώγα, πρέπει να λέμε ολόκληρη την αλήθεια. Είναι αρχή, αγαπητοί τηλεθεατέ, απ' εδώ να λέμε ολόκληρη την αλήθεια. Έστω και αν στενοχωρήσουμε και κάνουμε μερικούς τηλεθεατές, τηλεθεάτριες, δηλαδή θα ανασχετήσουν και να κλείσουν την τηλεόραση και να μην μας ακούσουν ποτέ. Λοιπόν, εμείς δεν μιλάμε για να αρέσουμε στους ανθρώπους, μιλάμε κατά συνείδηση για να αρέσουμε στο Θεό. Και οι άνθρωποι που είναι του Θεού ή που θέλουν να γίνουν του Θεού, αρέσκονται στο Λόγο του Θεού. Στο Δευτερονομίο ΚΒ5, αναφέρω δεύτερο παράδειγμα για τη σημασία της λέξης βδέλιγμα, ο Θεός λέγει, είναι βδέλιγμα ενώπιον Κυρίου να φοράει ο άνδρας γυναικεία και η γυναίκα ανδρικά ενδύματα. Είναι βδέλιγμα, σημαίνει είναι συχαμερό φαινόμενο να φοράει ο άνδρας γυναικεία ενδύματα και να φοράει η γυναίκα ανδρικά ενδύματα. Λοιπόν, από αυτά τα δύο παραδείγματα καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει η λέξη βδέλιγμα. Οι φεμινίστρες, κύριε Σωτρόπουλε, θα απορρίψουν αυτό το τμήμα τουλάχιστον της Παλαιάς Διαθήκης. Όσες έχουν καλή διάθεση θα το παραδεχθούν και θα κάνουν αγώνα πνευματικών να νικήσουν αυτή την θεότητα του αιώνος τούτου, του απατεώνος που λέγεται μόδα. Ασκεί μεγάλη έλξη στις ψυχές των γυρικών η μόδα, κατήντησε θεώτης, υπερθεώτης. Αν πει κάτι ο Θεός, δεν το ακούνε. Αν το πει η μόδα του Παρισίου, των Παρισίων το ακούνε. Λοιπόν, καλές μας γυναίκες να ακούτε το Λόγο του Θεού, διότι βαίνουμε όλοι προς τα νεκροταφεία, θα πεθάνουμε μια μέρα και δεν μας σώζουν οι μόδες, δεν μας σώζουν οι ψεύτικοι θεοί, δεν μας σώζουν οι καλλιτέχνες, δεν μας σώζουν οι δημοσιογράφοι, δεν μας σώζει η κοινωνία της οποίας λαμβάνουμε τόσο σοβαρά υπόψη τη γνώμη. Θα μας σώσει ο Χριστός εάν αγωνιζόμεθα να τηρούμε το θέλημά του. Λοιπόν, λέγει ο Χριστός εδώ στο 15ο στίχο του 24ου κεφαλαίου του Ματθαίου, απευθυνόμενος στους Ιουδαίους, όταν δείτε το βδέλιγμα της ερημώσεως, ένα πράγμα δηλαδή που είναι μισητό στο Θεό, ένα πράγμα που το συχαίνεται ο Θεός και προκαλεί ερήμωση, καταστρέφει τον τόπο και ερημώνει τον τόπο, αυτό θα πει βδέλιγμα ερημώσεως. Εχθρικό, μισητό, συχαμερό πράγμα που φέρνει την καταστροφή και την ερήμωση. Αυτό ποιο είναι τώρα, κύριε Ζώγα? Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ερμηνευτών. Πρωτού προχωρήσετε στην ερμηνεία για το ποιο ακριβώς είναι το βδέλεγμα και τι εννοεί ο κύριος στην περίπτωση αυτή, θα ήθελα να διαβάσουμε από τον Δανιήλ όχι μόνο το εδάφιο 27 από το οποίο παρατίθεται, αλλά και τα συμφραζόμενα από τον στίχο 24 του θήτα κεφαλαίου του Δανιήλ, γιατί είναι καταπληκτικά αυτά που λέει ο Δανιήλ και τα οποία προκαλούν μέχρι σήμερα τη λυσόδη πολεμική της αρνητικής λεγόμενης κριτικής
των αθέων, των ορθολογιστών, αλλά ακόμη και αποτελούν ογκόλιθο με τον οποίο συντρίβεται η Ιουδαϊκή άρνηση. Ογκολίθος. Ογκολίθος, μια και είναι πολλά τα εδάφια, που συντρίβεται η Ιουδαϊκή άρνηση, δηλαδή το ότι απορρίπτουν τον Ιησού Χριστό ως Μεσσία. Ναι. Και μάλιστα προσεπάθησαν πολλοί να πούνε ότι είναι γραμμένα μεταγενέστερα, μετά την έλευση του Κυρίου. Είναι τόσο σαφής οι προφητείες του προφήτου Δανιήλ, είναι, πώς να πούμε, είναι τόσο καταπληκτικές που οι ορθολογιστές, αυτοί που δεν θέλουν να παραδεχθούν το θαύμα, η προφητεία είναι ένα θαύμα, φτάνουν μέχρι σημείο να λένε ότι δεν πρόκειται για προφητείες, αλλά όπως είπα την κυρία Ζώγα, πρόκειται για περιγραφή από τον Δανιήλ γεγονότων εκ των υστέρων, όχι εκ των προφητέρων, δηλαδή όχι για προφητείες, αλλά για καταγραφή ιστορικών γεγονότων εκ των υστέρων. Αλλά τα πράγματα αποδεικνύουν ότι ο Δανιήλ υπήρξε αιώνες προ Χριστού. Διαβάζω αυτά τα εδάφια χωρίς να τα ερμηνεύσουμε. Υπήρξε αιώνες προ Χριστού και ερμηνεύει σε αδρές γραμμές, αλλά σαφώς, όλη την ιστορία της ανθρωπότητας από την αρχαία εποχή μέχρι το τέλος του κόσμου, μέχρι τη σημερινή εποχή που είναι σκατολογική, μέχρι την διαμόρφωση της σημερινής καταστάσεως. Τα εδάφια όμως αυτά έχουν σχέση με την έλευση του Μεσσία και με την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Ναι, το εδάφιο ακριβώς που μιλάει περί διδείγματος ερημόσεως είναι μεσσιακό, χριστολογικό. Διαβάστε το. Δανιήλ θήτα από το στίχο 24. Εβδομήκοντα εβδομάδες διορίστησαν επί το λαόν σου και επί την πόλη την Αγία σου, δηλαδή την Ιερουσαλήμ. Ήταν εχμάλωτοι τότε οι Εβραίοι στην Βαβυλώνα και τους λέει θα περάσετε κάμποσα χρόνια δουλείας και μετά θα ελευθερωθείτε, μετά θα έρθει και ο Μεσσίας. Η 70 εβδομάδες είναι μια περίφημη προφητεία που φτάνει στην εποχή τη χριστιανική, από την εποχή της εχμαλωσίας των Ιουδαίων στη Βαβυλώνα. Δια να συντελεστεί η παράβαση και να τελειώσω στην αμαρτία και να γίνει εξηλαίωση περί της ανομίας και να εισαχθεί δικαιοσύνη αιώνιος και να σφραγιστεί όρασης και προφητεία και να χρηστεί ο Άγιος των Αγίων. Να χρηστεί ο Άγιος των Αγίων. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Το λέει πιο κάτω τόσο ξεκάθαρα που θα πρέπει να είναι κανείς πνευματικά τυφλός να μην το καταλαβαίνει. Γνώρισον λοιπόν και δηλαδή, κατάλαβε. Δηλαδή καθορίζεται και ο χρόνος της εμφανίσεως του Χριστού. Μεσία. Με την περίφημη αυτή προφητεία περί 70 εβδομάδων. Την έχω κάνει ειδικό κήρυγμα αυτή την προφητεία. Και του θανάτου του Μεσσία και της καταστροφής της Ιερουσαλήμ. Γνώρισον λοιπόν και κατάλαβε ότι από τις εξελεύσεως της προσταγής του να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ, που υπεγράφει από τον Κύρο. Ο Κύρος, ο βασιλεύς αυτός της Περσίας, υπέγραψε διάταγμα να οικοδομηθεί ο ναός και η Ιερουσαλήμ, έτσι. Μάλιστα. Έως του Χριστού, εκπληκτικό αυτό που γράφει, του ηγουμένου θέλωση είστε εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62, 69 εβδομάδες. 69 εβδομάδες. Αυτή την τελευταία εβδομάδα κατά την οποία συνέβη το πάθος. Θέλει οικοδομηθεί πάλι η πλατεία και το τείχος, μάλιστα εν καιρή στενοχωρίας. Και μετά τα 62 εβδομάδες θέλει εκοπή ο Χριστός. Εκοπή, θα σφαγιαστεί. Μάλιστα. Θα θανατωθεί ο Χριστός. Πλην ουχή δι' αυτόν. Όχι εξαιτίας αμαρτιών του, γιατί ο Χριστός είναι ο Άγιος των Αγίων, όπως είπε, ήταν αμάρτητος. Μάλιστα. Αλλά... Και ο λαός του ηγουμένου ως της θέλει ελθεί, ο λαός του Κυρίου, θέλει αφανίσει την πόλη και το αγιαστήριον και το τέλος αυτής θέλει ελθεί μετά κατακλυσμού και έως το τέλος του πολέμου είναι διορισμένοι αφανισμοί. Θα παρέλθει η παλαιά τάξη πραγμάτων. Θα τελειώσει η Ιουδαϊκή θρησκεία. Μάλιστα. Και θέλει στερεώσει την Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη, και πολλούς εν μια εβδομάδη και είναι στερεωμένη, κύριε Ζώγα, να τα αισθανόμαστε τα ρήματα της γραφής. Λέει θα στερεώσει, λέει ο Δανιήλ, αιώνες προ Χριστού, ο Χριστός θα στερεώσει την Διαθήκη, την καινούργια την γη, και είναι στερεωμένη μέχρι σήμερα, ισχύει 20 αιώνες μέχρι σήμερα και θα ισχύει
μέχρι τέλος της Δευτέρας Παρουσίας και εντοημίσει της εβδομάδας θέλει πάψη μέχρι τέλος της ανθρωπότητας και εντοημίσει της εβδομάδας θέλει πάψη η θυσία και η προσφορά και επί το πτερίγιον του ιερού θέλει είστε το βδέλυγμα της ερημώσεως και έως της συντελείας του Κύριου θέλει δοθεί διορία επί την ερήμωση. Μάλιστα. Αλλά προτού κύριε Σωτρόπουλε προχωρήσουμε στην ερμηνεία της ενίας του βδελύγματος θα γίνει ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα αγαπητοί τηλεθεατές και θα επανέλθουμε. Συνεχίζει κύριε Σωτρόπουλο. Ναι, να συνεχίσουμε. Λοιπόν, το βδέλυγμα της ερημώσεως εδώ, αυτό το εχθρικό, το μισητό, το συχαμερό πράγμα που προκαλεί καταστροφή και ερήμωση, σύμφωνα με παράλληλο χωρίο του Λουκά, όταν είδεται κυκλωμένη την Ιερουσαλήμ υποστρατευμάτων, τότε να φεύγετε επί τα όρια Ιουδαία για να γλιτώσετε κλπ. Είναι ο Ρωμαϊκός στρατός, οι λεγιώνες των Ρωμαίων. Είναι εχθρικός στρατός, ιδωλολατρικός στρατός, βέβυλος στρατός, διότι ήταν ιδωλολατρικός και εναντίον του λαού του Θεού και προκάλεσε ερήμωση, καταστροφή. Δεν άφησε λίθον επί λίθον στην Ιερουσαλήμ ο Ρωμαϊκός στρατός. Όταν δείτε λέει το βδέλυγμα της ερημώσεως του Ρωμαϊκού στρατού εν τόπο Αγίου, ποιος είναι ο Άγιος τόπος, το λέει και σήμερα η Αγία Γη, οι Άγιοι τόποι, η Παλαιστίνη, η χώρα του Ισραήλ και ιδιαίτερος Άγιος τόπος είναι ο χώρος του Ναού του Σολομώντος, η Ιερουσαλήμ, η πόλη η Αγία, η πόλη η Αγία και ιδιαίτερα Άγιος τόπος είναι ο ναός. Μάλιστα. Λοιπόν κατέστρεψαν τον Αγί, κατέστρεψαν οι λεγιώνες του Τίτου την Ιερουσαλήμ και κατέστρεψαν και τον λαό και δεν άφησαν λίθον επί λίθο. Όντως βδέλυγμα ερημώσεως υπήρξε ο Ρωμαϊκός στρατός για τον Ισραήλ. Ο αναγινώσκο νοεί το λέει εδώ ο Παύλος. Όχι ο κύριός μας, είναι παρένθεση του Ευαγγελιστού Ματθαίου. Αυτός λέει που διαβάζει, ας καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Επειδή ήταν υπόδουλοι οι Ιουδαίοι στους Ρωμαίους, δεν τους κατονομάζει. Καταλαβαίνετε λέει, όποιος διαβάζει καταλαβαίνετε. Ποιον εννοώ? Εννοώ τον Ρωμαίο κατακτητή, αλλά λέει. Όπως με τον ίδιο τρόπο όπως ο Κοσμάς ο Εντολός έλεγε το ποθούμενο, δεν έλεγε η επανάσταση και η απελευθέρωση της Ελλάδος, έλεγε θα έρθει το ποθούμενο. Ή όπως ο Παύλος όπως Δευτέρα Θεσσαλονικής Επιστολή για τον Αντίχριστο εκεί που λέει, ναι. Τι λέει εκεί, είναι και εκεί ένα παρόμοιο. Να το βρούμε μισό λεπτό. Δεν εκφράζεται και εκεί σαφώς επίτηδες για να μην δημιουργήσει ζητήματα με τους Εβραίους, με τους Ρωμαίους. Είναι Β' και Θεσσαλονικής δεύτερο κεφάλαιο. Ναι. Μάλιστα. Και τώρα γνωρίζει στοιχό εξ εκείνο το οποίο κολλεί αυτόν ώστε να αποκαλυφθεί εν το εαυτό καιρό, διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται μόνο σε εκδεθεί εκ μέσω κολλίου να... τώρα. Και νυν το κατέχον είδατε. Ξέρετε ποιο εμποδίζει για να εμφανιστεί ο Αντίχριστος? Στο στίχο 6. Εμποδίζει ο κατακτητής. Είναι ο Ρωμαίος. Ο Αντίχριστος θα είναι και πολιτικό πρόσωπο. Δεν θα μπορούσε να εμφανιστεί σε μια περίοδο που το Ισραήλ ήταν κάτω από κατακτητή. Τώρα βέβαια το Ισραήλ είναι ελεύθερη χώρα, είναι κράτος και έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις να εμφανιστεί και θα εμφανιστεί συντόμως όπως φαίνεται ο Αντίχριστος. Τότε λοιπόν που θα δείτε το βδέλυγμα της ερημώσεως, τα στρατεύματα να κυκλώνουν την Ιερουσαλήμ για να προκαλέσουν την καταστροφή και την ερήμωση, τότε οι εν τη Ιουδαία φευγέτωσαν επί τα όρια, αυτοί που είναι στην Ιουδαία
στους παιδινούς τόπους, ας καταφεύγουν στα όρη να διασωθούν στα βουνά. Ο επιτοδόματος μη καταβαίνει το άρετα στα έκ της οικίας αυτού. Αυτός που είναι στο δώμα, ποιο είναι το δώμα, είναι η ταράσα, το λιακωτό που λέμε. Λοιπόν, αυτός που είναι πάνω στην ταράσα, να μην κατεβεί να πάρει τα πράγματα της οικίας του και να φύγει. Δεν θα προλάβει να πάρει τίποτα, θα είναι ευνηδία η καταστροφή. Δύο. Αλλά πρέπει να κοιτάξει, να φύγει, να γλιτώσει τον εαυτό του. Σε δύο προφητείες εκφράζει κατά αυτόν τον τρόπο ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, κύριε Σωτρόπουλο, όταν λέει ότι θα σας ρωτούν, λέει, τα στρατεύματα των Δυτικών που θα έχουν έρθει από την περιοχή της Αυλώνας της Ιταλίας, εάν είναι μακρά η πόλη, εσείς λέει να μην λέτε αλήθεια, να φεύγετε στα βουνά για να κρυφτείτε. Και ευλογημένα βουνά, λέει, πολλές ψυχές θα γλιτώσετε. Μάλιστα. Ναι. Και επίσης λένε, έχετε κρεμασμένο ένα σακουλάκι, λέει, με σιτάρι, λέει, πίσω από την πόρτα, γιατί θα είναι, λέει, ξαφνικό, λέει, αυτό που θα γίνει. Ξαφνικό, μάλιστα. Μάλιστα. Και τώρα η πόλεμη και ξαφνική και ολιγοήμερη συντόμου χρονικής, γιατί είναι διαρκή. Πόλεμη με τρομερά όπλα, προφητευμένα από την Αγία Γραφή και την Κοινή και την Παλαιά Διαθήκη. «Ουέ δε τες εργαστριεχούσες και τες θυλαζούσες εν εκείνες τις ημέρες». Φράζεται με πολύ συμπάθεια ο κύριος εδώ για τις γυναίκες που θα εγκυμονούν και θα θυλάζουν παιδάκια εκείνες τις ημέρες, γιατί η γυναίκα είναι και εκφύσεως αδύνατο πλάσμα, αδυνατότερη από τον άντρα, και αν είναι και σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή σε κατάσταση φυλασμού παιδιού, είναι σε πιο περισσότερο αδύνατη κατάσταση. Και γι' αυτό λέει αλίμονο στις γυναίκες που θα εγκυμονούν και θα θυλάζουν εκείνες τις ημέρες. Προσεύχεστε δε ή να μην γέννητε η φυγή ημών χειμώνος μη δε Σαββάτο. Να προσεύχεστε να μην γίνει ο διωγμός, η φυγή είναι ο διωγμός, η συμφορά, να μην γίνει εν καιρό χειμώνος. Εδώ όταν λέει χειμώνα εννοεί ή την εποχή του χειμώνος ή την κακοκαιρία, γιατί μπορεί να έχουμε μια κακοκαιρία και σε εποχή που δεν είναι χειμώνας. Να μην είναι δύσκολο. Να είναι φθινόπωρο. Να μην είναι ακόμη και το καλοκαίρι μπορεί να έχουμε μια κακοκαιρία. Μερικές μέρες εγώ με κατακλυσμιές βροχές συμβαίνει αυτό. Μάλιστα. Να προσεύχεστε, λέει, να μην γίνει ο διωγμός σας, η συμφορά αυτή εν καιρό χειμώνος και εν καιρό Σαββάτο. Γιατί λέει εν καιρό Σαββάτο, κύριε Ζώγα, πώς θα καταλαβαίνετε? Ασφαλώς δεν είναι εν ημέρα Σάββατο, μόνο ημέρα δηλαδή. Είναι εν καιρό Σαββάτο, διότι εάν γινόταν ο διωγμός εν καιρό Σαββάτο και έφευγαν πολλοί για να διασωθούν σε μακρινές αποστάσεις, επειδή την ημέρα του Σαββάτου έπρεπε να βαδίζουν λίγο διάστημα, φανατικοί Ιουδαίοι μπορούσαν να τους κυνηγήσουν αυτούς που θα έφευγαν εν ημέρα Σαββάτου μακρινές αποστάσεις για να σωθούν, να τρέξουν στα όρη παραδείγματος χάρη, και να τους σκοτώσουν. Είναι φανατικοί Ιουδαίοι. Σου λέει εν ημέρα Σαββάτου και τρέχεις. Λοιπόν, ενώ σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως περίπτωσης πολέμου, δεν θα λαμβάνεταν υπόψη ο νόμος του Σαββάτου να διανύσουμε τόσα μόνο. Θα πρέπει να βλέπει κανείς το πνεύμα. Χιλιόμετρα πρέπει να βλέπουμε το πνεύμα και όχι το γράμμα. Και όχι το γράμμα. Κάποτε είχαν επιτεθεί εχθροί στους Ιουδαίους και ημέρα Σαββάτου. Και αυτοί δεν αντιδρούσαν οι Ιουδαίοι, διότι ήταν ημέρα Σαββάτου. Είχανε νοσηρές αντιλήψεις. Ημέρα Σαββάτου σου λέει παγορεύεται εργασία. Παγορεύεται εργασία, εντάξει, αλλά όταν σου επιτεί το εχθρός την ημέρα Σαββάτου, θα σταυρώσεις τα χέρια. Ασφαλώς όχι. Στην παρερμηνία της γραφής που έκαναν αυτοί και τους τσάκισαν οι εχθροί
Και τότε άνδρες συνετοί οι Ιουδαίοι λέει δεν τηρείται στην περίπτωση αυτή το Σάββατο. Πήραν τα όπλα και απόθεσαν τους εχθρούς. Όπως το 1973 που έγινε ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Αράβων, η επίθεση που εξεδηλώθηκε από τους Άραβες ήταν την ημέρα του εξυλάσματος του Γιόμ Κιπούρ. Και βέβαια αμύνθηκαν οι Εβραίοι. Δεν περίμενα επειδή ήταν ασφαλώς, ημέρα μεγάλης εορτής να... Υπάρχουν νοσηροί τύποι μεταξύ των Ιουδαίων που την ημέρα του Σαββάτου, αγαπητοί τηλεθεατέ, αποφεύγουν να χτυπήσουν το κουδούνι ενός σπιτιού που επισκέπτονται. Μου έλεγαν προσκυνητέ εδώ από την πατρίδα μας στο Ισραήλ ότι ένας πιτσιρίκος εκεί Εβραίος που πήγε σε ένα σπίτι και ήθελε να μπει στο σπίτι δεν χτυπούσε το κουδούνι γιατί το θεωρούσε εργασία να χτυπήσει το κουδούνι, αμαρτία, και πήγε ένας από τους δικούς μας, τους προσκυνητάς, τους Έλληνας, και χτύπησε το κουδούνι για να μπει ο Εβραίος ο πιτσιρίκος στο σπίτι που επισκεπτόταν. Σχολαστικοί άνθρωποι. Αν και μεταξύ των χριστιανών υπάρχουν περιδεείς συνειδήσεις, νοσηροί τύποι, σχολαστικοί τύποι, οι οποίοι αφήκαν τα βαρύτερα του νόμου, λοιπόν, και δίνουν σημασίες όχι στα ελαφρότερα μόνον, αλλά και σε αυτά που δεν έχουν καν σημασία πολλές φορές. Να προχωρήσουμε κύριε Σωτρόπουλε, γιατί έχουμε μόνο 5 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. 5 λεπτά μόνο. Ναι, ναι. Έστε τότε θλίψεις μεγάλη ή αουγέγονε να παρχείς κόσμο έως του νυν ουδού μη γέννητε. Θα είναι τότε, είπε ο Χριστός, μεγάλη θλίψη για το Ισραήλ που δεν έγινε από την αρχή του κόσμου ούτε θα γίνει. Έγινε πολύ φρικτή εκδίκηση των Ιουδαίων εκ μέρους των Ρωμαίων. Ο Τίτος έκοψε τα δέντρα, τα δάση και έκαμε εκατοντάδες χιλιάδες σταυρούς και σταύρωσε τους Ιουδαίους. Εκατοντάδες χιλιάδες σταυρούς. Ενθυμείται κανείς το λόγο που είπαν οι Ιουδαίοι στον Πιλάτο όταν έλεγαν σταύρωσε, σταύρωσε αυτόν, και είπε ο Πιλάτος τον άνθρωπό σας θα σταυρώσω, τον βασιλέα σας θα σταυρώσω, και είπαν αυτοί το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών. Ήρθε η καταστροφή μεγάλη, ένα σταυρό έστησαν αυτοί για τον Χριστό, για τον Θεάνθρωπο. 500.000 σταυρούς έστησε ο Τίτος για τους Χριστοκτόνους, και όταν εξαντλήθηκαν τα ξύλα των δασών εσφαγίασε τους υπολείπους, τους εβασάνισε, τους εσφαγίασε και διασώθησαν κάπου 100.000 μόνο Ιουδαίοι. Μέσα στην πολιορκουμένη Ιερουσαλήμ, κύριε Σωτρόπουλε, συνέβησαν φρικτά πράγματα. Ενδεικτικά διαβάζω ένα απόσπασμα από την εκκλησιαστική ιστορία του Ευσεβίου. Του Ευσεβίου, είναι από τον πρώτο τόμο, γράμμα 6 κεφάλαιο 21 έως και 28. Και βέβαια και ο Πες τα με απλά λόγια. Όχι, είναι χαρακτηριστικό, 2 λεπτά να διαβάσουμε. Το παραθέτει από, από τον Ιουδαίο Ρωμαίο, ας πούμε, στρατηγό τον Ιώσυπο. Από τον Ρωμαίο ιστορικό Ιώσυπο, μάλιστα. Μία γυνή από τους κατοικούντας πέραν του Ιορδάνου, καλουμένη Μαρία, θυγάτερ του Ελεαζάρου από την κόμη Βαθεζόρ, το όνομα σημαίνει 20 σώπου, επίσημος δια το γένος και τον πλούτον, καταφυγούσε εις τα Ιεροσόλυμα με το άλλο πλήθος, συνεπολιορκή του και αυτή. Τα άλλα αγαθά αυτή, όσα είχε συσκευάσει και μετέφεραν από την Περαίνη στην πόλη, διήρπασαν οι τύρανοι, τα δε λείψαν τις περιουσίες και ο Σάκης έβρισκε κάτι διατροφήν, εισβάλλοντες καθημερινώς οι ένοπλοι ήρπαζον, οι ένοπλοι Ιουδαίοι που ήταν μέσα στην εντός των τυχών. Δινή δε αγανάκτηση κατέλαβε τη γυναίκα, η οποία λιδωρούσα και καταρωμένη επανειλημμένος του σάρπαγας, τους εξηρέθηζε εναντίον της. Επειδή δε δεν την εφώνευε κανείς, είτε από οργήν είτε από ίκτον, και όταν έβρισκε κάποιον τροφήν, εκοπίεζε δι' άλλους, εννοεί το από πάση πλευρά ήδη αδύνατον και να έβρει, ο δε λοιμός η πείνα, διεπέρα τα σπλάχνα και τους μυελούς, και ο θυμός της έκαιε περισσότερο από τον λοιμόν, λαβούσα σύμβουλον την οργήν και την ανάγκην, επροχώρησε κατά του φυσικού νόμου, αρπάσα το τέκνον, είχε δε ιών θυλάζοντα, είπε βρέφος άθλιον, δια ποιον σε διατηρώ, εις τον πόλεμον, τον λοιμόν και την επανάστασιν, από τους Ρωμαίους δουλείαν θα έχουμε. Και αν ζήσουμε υπ' αυτούς την δουλείαν δε υπερβάλλει ο λοιμός, η πείνα. Η δε συμμορείται είναι χειρότερη και από τα δύο.
Εμπρός, γίνει εις εμέ τροφή, εις το συμμορήτα ερηνής και εις τον κόσμο μύθος, ο μόνος ο οποίος λείπει από τα συμφοράς των Ιωδαίων. Και με αυτούς τους λόγους φωνεύει τον Ιών, έπειτα δε αφού τον έψησε, τρώγει το ίμιση και φυλάτει το υπόλοιπον καλυμμένον. Αμέσως δε έφτασαν οι συμμορήτε, οι οποίοι αισθανόμενοι την μυρωδιά της αθεμή του κνήσης, υπήρξαν ότι αν δεν τους εδείκνυε το παρασκευαστέν θα την έσφαζον αμέσως. Αυτή τότε υπούσα ότι τους εκράτησε καλή μερίδα, εξεσκέπασε τα λείψανα του τέκνου. Τους κατέλαβε αμέσως φρίκη και έκσταση φρενών και απελιθώθησαν ενώπιον της θέας. Αυτοί όμως είπεν, ειδικό μου γνήσιον τέκνον είναι τούτο και το έργο είναι ειδικό μου. Φάγετε διότι και εγώ έχω φάγει. Μη γίνετε ούτε μαλακότεροι από γυναίκα, ούτε στοργικότεροι από μητέρα. Εάν δε εσείς είστε ευσεβείς και αποστρέφεστε τη θυσία μου, ό,τι έφαγον είτε το μεριδιόν σας και το υπόλοιπο ας μείνει διεμέ. Μετά ταύτα εκείνοι εξήλθον τρέμοντες, διχθέντες δειλοί, αυτήν τη μοναδική φοράν και με τα δυσκολίας παραχωρήσαντε στην τροφή ταύτην στην μητέρα. Εγέμισε δε αμέσως όλη η πόλη από το βδέλεγμα τούτο και έκαστος φέρον πρώτων οφθαλμών του το ανοσιούργημα, ως άνα του είχε διαπράξει ο ίδιος έφρυτε. Κύριε Ζώγα, είχε προφητευτεί στην Παλαιά Διαθήκη ότι τρυφερές μητέρες λόγω της πείνας κατά τις πολιορκίες της Ιερουσαλήμ θα σφάζουν και θα ψήνουν και θα τρώνε τα παιδιά τους. Πραγματοποιήθηκε αυτή η προφητεία επί Ναβουχοδονόσορος και πραγματοποιήθηκε και επί Τίτου. Μάλιστα. Δυστυχώς όμως, μήπως... ο χρόνος τελείωσε. Συν Θεώ θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή. Φτάσαμε μέχρι ποιο στίχο, κύριε Ζώγα? Μέχρι και το στίχο 21, χωρίς να τον ερμηνεύσουμε πλήρως. Μάλιστα, καλώς. Αγαπητοί τηλεθεατέ, σας χαιρετούμε κυρίω και συγιστούμε ταπεινά, επειδή διερχόμεθα και την περίοδο της νηστείας των Αγίων Αποστόλων, να ανοίγετε, να ανοίγουμε όλη τη γραφή και αυτές τις ημέρες περισσότερο να διαβάσουμε τις επιστολές των Αγίων Αποστόλων, τις 14 επιστολές του Παύλου και τις 7 καθολικές επιστολές. Εάν διαβάζουμε τα κείμενα των Αποστόλων, τιμόμεν πραγματικώς τους Αποστόλους και η χάρις η οποία επισκίασε τους Αποστόλους εν μέρη θα επισκιάσει και εμάς τους ταπεινούς χριστιανούς του 20ου αιώνα. Χαίρετε εν Κυρίω, πάλι νερό, χαίρετε.